Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και νομίζω ότι χαίρομαι πολύ που μιλάω ακριβώς πριν τον προλαλήσαντα, γιατί φαίνεται από διέστηση διέγνωσα αυτά τα μυθέματα τα οποία συνέχεια αναπαράγονται και τα οποία θα καταρρύψουν. Σήμερα λοιπόν συζητάμε τον τρίτο προϋπολογισμό της δικιάς μας κυβέρνησης και τον τρίτο που θα εκτελεστεί. Γιατί βλέπετε επί των ημερών του διαπλεκόμενου και φαύλου καθεστώτος, το βασικό χαρακτηρισμό των προϋπολογισμών ήταν ότι άλλα γράφονταν και άλλα σχεδιάζονταν και άλλα γίνονταν. Και αυτές οι φαύλες κυβερνήσεις το κάναν αυτό όχι γιατί αστοχούσανε σε επίπεδο σχεδιασμού σε σχέση με το αποτέλεσμα, αλλά γιατί έπρεπε ανάμεσα στους σχεδιασμούς τους και στην εκτέλεση να παρευρεθούν πελατειακές εξυπηρετήσεις. Έπρεπε πρώτα απ' όλα να εξυπηρετούν οι μπράβοι και οι κονδυλοφόροι που ταΐζανε τον λαό ότι όλα βαίνουν καλώς. Μπράβοι και οι κονδυλοφόροι, όπως λέει ο ποιητής μας, ο Μανώλης Λαρασούλης. Έπρεπε να εξυπηρετούν οι δίθεν επιχειρηματίες. Αυτοί που δεν βάλαν ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους και με ξένα κόλληβα τα κέρδη στις offshore και τις ζημίες στον ελληνικό λαό. Και έπρεπε βέβαια να μπει σε ομοιρία ο ελληνικός λαός. 30 και 40 χρόνια κάναν τα πολεοδομικά σχέδια, με αποτέλεσμα ο κόσμος να χτίζει, ειδικά την κατατρεγμένη και φτωχή, οι πολίτες κατώτερου Θεού στη Μάνδρα να χτίζουν σε αυθαίρετα, σε μπαζωμένα ρέματα, όπου έκτιζε βέβαια και η πολιτεία, και να νιώθουν διαρκώς και όμοιροι του κάθε δημάρχου, γιατί ήταν ακριβώς χτισμένοι. Και όμοιροι νιώθανε για να βρει δουλειά το παιδί τους, γιατί έπρεπε να μεσολαβήσει κάποιος υπουργός. Και να έχει το θράσος μετά να λέγεται «Μαζί τα φάγαμε», γιατί αυτή ήταν η ομοιρία. Και για να ταΐζονται λοιπόν όλα αυτά τα αντιπαραγωγικά, οι προϋπολογισμοί δεν βγαίνανε ποτέ και θα αναρωθεί κανένας, αφού δεν βγαίνανε ποτέ, πώς η Ελλάδα λειτουργούσε. Μα ήταν απλό πώς λειτουργούσε, τρώγοντας τις άρκες της. Πρώτα απ' όλα φαγωθήκαν τα λεφτά τα αποθεματικά λόγω των ταμείων, από το 1951 και μετά, που μπήκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα ξέρετε, τα ξέρουμε, μην τα επαναλαμβάμε και μιλάμε για ασφαλιστικό, χωρίς αποθεματικό. Γιατί ο βασικότερος πυλώνας ενός ασφαλιστικού είναι τα αποθεματικά. Αν χαθούν, τι συζητάμε. Και οι τόκοι τους φυσικά. Ύστερα βέβαια κατασπαταλήθηκε με εγκληματικό τρόπο το περιβάλλον. Το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο αυτής της χώρας, το μοναδικό περιβάλλον, κατασπαταλήθηκε πάνω σε ένα μύθεμα της δίθεν ανάπτυξης. Εμείς οι οικολόγοι πράσινα, δεν καν λέγαμε ότι αυτή η ανάπτυξη που σκοτώνει το περιβάλλον είναι ανάπτυξη αρπαχτής. Δυστυχώς δικαιωθήκαμε το 2009. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε το παραμύθι «Περιβάλλον ή ανάπτυξη». Μετά κατασπαταλήθηκαν και οι ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι μοιράστηκαν με κατάλληλο τρόπο, όπως θα πω αμέσως μετά. Και αφού τελειώσαν όλα αυτά και δεν φτάνανε βέβαια για το αδιφάγο παρασιτικό αυτό συνοθήλευμα δίθεν εξουσίας, άρχισαν φυσικά μετά να εκτινάστε και ο δανεισμός. Δανεισμός και δημόσιος και φυσικά ο κόσμος με τα ορτοδάνεια, τα γνωρίζετε, και με άλλες τέτοιες αντιπαραγωγικές και καταναλωτικές συνήθειες που κοιμίζανε ότι δήθεν η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και έχει ΑΕΠ. Τι ΑΕΠ όμως και από πού ΑΕΠ. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο παραδείγματα από τη δική μου αρμοδιότητα. Τις τελευταίες πενταετίες, σε κάθε πενταετές, μπαίνουν στην Ελλάδα 20 δισεκατομμύρια στον αγροτικό τομέα, περίπου 20 δις. Ειδικότερα την πενταετία, θα αναφέρω ειδικά αυτή, όχι γιατί έχω να τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι πριν την κρίση, γι' αυτό την αναφέρω, 4-9, πήγαν 20 δις περίπου. Και αν δείτε το ΑΕΠ, το αγροτικό αυτά τα χρόνια, έπεσε κατά 22% από τα 10 περίπου δισεκατομμύρια στα 7. 22% απώλεια του ΑΕΠ. Και ρωτάω πολύ απλά κάθε λογικό άνθρωπο, πώς είναι δυνατόν σε ένα τομέα να πέφτουν 20 δις και αχάνονται άλλα 7 με 8 δις από μείωση του ΑΕΠ. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Γιατί έφευγε ο κόσμος από το αγροτικό επάγγελμα με τόσο μεγάλη εισρωή κεφαλαίων. Και ένα δεύτερο παράδειγμα. Να θυμηθούμε τα πρόστιμα που πληρώνει η Ελλάδα για τα λεφτά των αγροτικών πόρων. Πηγαίνανε είτε τσαπατσούλικα είτε πελατειακά και είχαμε δισεκατομμύρια πρόστιμα μετά. Ενώ επί των ημερών μας ούτε ένα ευρώ δεν έχει χαθεί, ούτε ένα ευρώ πρόστιμο δεν έχουμε φάει. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο βασικές διαφορές στον προϋπολογισμό το δικό μας και τους προϋπολογισμούς γενικά του δικού μας και γι' αυτό βγαίνουν και τους προϋπολογισμούς του προηγούμενου φαύλου καθεστώτος. Το πρώτο είναι ότι νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας
Και γι' αυτό μπορούμε και τους υλοποιούμε. Και γι' αυτό τα επίπεδα των επιτοκίων φτάσανε στα πρώτου 2006 επίπεδα. Γιατί αυτό είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει ο άλλος, ο οποίος θα αγοράσει τον ελληνικό ομόλογο, και αυτό είναι υπέρτατος κριτής. Δεν έχει να κάνει ούτε με το τι λέει ο Πρωθυπουργός, ούτε με το τι λέει ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ούτε κάθε άλλος εδώ πέρα εκπρόσωπος. Εκεί είναι αδιάψευστο. Το επιτόκιο δείχνει πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Τουλάχιστον όπως το βλέπουν οι ξένοι. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σημαντικότερο. Το εάν αυτό γίνεται με το να κρατάμε την Ελλάδα όρθια. Και εδώ πέρα χαίρομαι που ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε για την ανεργία, γιατί εγώ δεν θα μιλήσω για την ανεργία. Θα μιλήσω για την απασχόληση. Γιατί βέβαια ακούμε συνέχεια αυτό το παραμύθι, ότι η ανεργία, λέει, οφείλεται στο γεγονός ότι φεύγει ο κόσμος έξω και ότι είναι δουλειές των 400 ευρώ μερικής απασχόλησης. Πρώτα πάμε να μιλήσουμε για το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό. Η Ελλάδα το 2009 είχε συνολικό ανθρώπινο δυναμικό 5.125.000 ανθρώπους πριν την κρίση. Τον Ιούνιο του 2012 το συνολικό εργατικό δυναμικό, όταν λέμε εργατικό μαζί με αυτούς που δεν εργάζονται, με αυτούς που είναι εισοδηματίες, οι πάντες όλοι, αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για δουλειά, αυτοί που δεν θέλουν όλο το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό, είχε πέσει στα 5 εκατομμύρια. Δηλαδή είχαν φύγει από τη χώρα 125.000 άνθρωποι. 125.000 άνθρωποι από τότε που ξεκίνησε η κρίση μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Και μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 είχαν φύγει άλλες 84.000 άνθρωποι και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας έπεσε στα 4.016.000 ανθρώπους. Χάσαμε 200.000 ανθρώπους από τους συνανθρώπους μας γύρω μας. 200.000 φύγανε. Αντίθετα, στα χρόνια μας αυτό όχι μόνο ανακόπηκε, αλλά είχαμε και 20.000 ανθρώπους, ένα λεπτό θέλω μόνο κύριε Πρόεδρε, που 20.000 ανθρώπους και φτάσαμε στα 4.936.000 ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα. Δηλαδή αναστράφηκε. Και έχουμε το θάσος εδώ πέρα, οι άνθρωποι που κάναν το brain rain, να μας κατηγορούν για αυτό. Εμάς που το ανακόψαμε. Αυτά είναι τα νούμερα της Ελστάτ. Και πάμε τώρα στην πλήρη απασχόληση. Δεν μιλήσω για τη μερική απασχόληση, μόνο για την πλήρη. 4.374.000 πλήρως απασχολούμενοι ήταν πριν την κρίση, πριν το 9. Το 14, 3.278. Χαθήκαν 1.100.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Πλήρους το τονίζω. Αφήστε την ελαστική εργασία, αφήστε την εποχιακή. Και από αυτούς τα 267.000 χαθήκαν τα χρόνια του success story. 267.000 άνθρωποι χάσανε την πλήρη απασχόληση στα χρόνια του success story. Στα δικά μας, στις δικές μας μέρες, από το 2015 μέχρι το 2017, μέχρι τον Ιούνιο του 2017, είχαμε 241.000 νέες θέσεις πλήρους απασχόλους, το τονίζω. Ξεχάστε τη μερική. Και άλλες 51% στο τελευταίο της Ελστάτ πριν από 3 μέρες, που βγήκε το τρίτο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο. Μην μου πείτε ότι είναι ο τουρισμός προσλαμβάνονται την άνοιξη οι άνθρωποι του τουρισμού. Πού βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά? Είναι πολύ απλό. Ο βιομηχανικός δείκτης έπεφτε 4,5% ετησίως όλα τα χρόνια μέχρι και το 2014. Επί των ημερών μας, 1% αύξηση το 2015, 2,5% το 2016, 5,6% μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Όλα είναι στοιχεία της Ελστάτ. Διαβάστε τα. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. Η αγροτική παραγωγή ανέβηκε σε μια διετία 3,7%. Εκεί βρήκαν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βρήκαν στην κατανάλωση. Και θα τελειώσω με ένα μόνο παράδειγμα. Τι σημαίνει μεταρρύθμιση? Από τα διαχειριστικά σχέδια αποσκήσιμων γεών. Είναι αυτά που δεν γράφει ο τύπος. Τα διαχειριστικά σχέδια αποσκήσιμων γεών, ένα όνειρο δεκαετιών, σημαίνει πολύ απλά ότι αυτά τα βουνά που ταΐζαν τριπλάσια ζώα, τετραπλάσια ζώα πριν από λίγες δεκαετίες, σήμερα εισάγουμε ζωοτροφές. Και το 70% του κόστους για τον κτηνοτρόφο μας είναι ζωοτροφές. Εμείς μπορούμε να έχουμε ζωοτροφές. Και τι άλλο? Εάν έχουμε τα διαχειριστικά, θα έχουμε πολλαπλάσιες εκτάσεις να επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η ριζική μας διαφορά, κυρίες και κύριοι. Στην Ελλάδα της αρπαχτής κυριαρχούσαν τα τσιμπούρια. Στην Ελλάδα που οικοδόμησαμε εμείς, θα κυριαρχούσουν οι μέλισσες. Ούτε ένα ευρώ, κυρίες και κύριοι, στον παρασιτισμό. Αυτή είναι η διαφορά μας και αυτό βγαίνει προϋπολογισμός μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο παίρνει τώρα ο δεύτερος.